Ξεκινήσουμε, θα ήθελα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Η καρέκλα. Θα ήθελα να κάνουμε κάτι διαφορετικό στο κανάλι. Έχω και μίξες. Εκτός από το gaming, σκέφτηκα να κάνουμε και κάποιες σοβαρές συζητήσεις. Γενικές συζητήσεις για οποιοδήποτε θέμα σε απασχολεί, με απασχολεί και συμβαίνει αυτή την ώρα. Το ότι πριν βγούμε και γνωριστούμε καλά με κάποιον, το ψάχνουμε πολύ στα social. Μιλάμε για σχέση. Τι? Το ψάχνεις στα social? Τι φίλο? Πιο πολύ στο ερωτικό, όχι για φίλο, αλλά γενικά το ψάχνουμε αρκετά στα social. Social. Γιατί να το ψάχνεις στα social, κοπέλα? Βγαίνω από τον πλάνο τώρα, δεν με πιάνει η κάμερα εδώ. Τετράγωνο που είναι. Γιατί να το ψάχνεις στα social? Δεν θέλεις να μάθεις από τον ίδιο το αγόρι τι είναι, τι σογκουμάς είναι? Μπαίνεις στα social. Για παράδειγμα, εγώ δεν έχω τίποτα στα social όσο αφορά την προσωπική μου ζωή. Δηλαδή, μπαίνεις στα social μου, social, δεν θα βρεις κάτι. Δεν θα καταλάβεις αν είμαι μαλάκας ή αν είμαι κανένας καλός. Πριν θα ψάξω, ας πούμε, τις παλιές φωτογραφίες στο Facebook και για να δω πώς ήταν και να δω σε ποια περιοχή μένει που μπορεί να βγαίνει, κάτι τέτοιο. Ποια περιοχή μένεις, που μπορείς να βγαίνεις, που πίνεις καφέ. Ειλικρινά προτιμώ, δεν τους ξέρεις, Area 51 λέγεται. Ξέρεις, είναι κάτι παιδιά που έχουν το hard money. Φωνέστε με τον Χρήστο. Έχεις άδικο. Υπερασπίζεις ακόμα το άδικο? Φυσικά. Ενώ το ξέρεις ότι έχεις άδικο. Και θα προσπαθήσω να τον κάνω να πιστεύει ότι αυτός έχει άδικο. Τι σας είπα? Τι σας είπα? Είδατε? Ψυχοπαθής, παιδί μου. Θα τον κάνει να πιστέψει ότι αυτός έχει άδικο και ότι αυτή... Εν τω μεταξύ, τι μητόγκα είναι αυτή, ρε μαλάκα. Μητόγκα είναι αυτή, δεν μπορώ να... Μπορώ να Δεν μπορώ να μη... Έφτυσα. Δεν μπορώ να μη το πω, ρε, εσύ. Κοίτα εδώ. Μαλάκα, τι μύτη είναι. Σαν καμήλα, έχει και καμπούρα. Θα το κάνεις να νιώθει και άσχημα και να σου ζητήσει συγγνώμη. Ναι. Ωραία. Αχ, δεν μπορείς να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος και να ζητήσεις μια πραγματική συγγνώμη από την καρδιά σου. Το ξέραμε ότι το κάνετε αυτό. Το ξέραμε, γιατί κατά βάθος έχετε ψυχολογικά προβλήματα. Οι περισσότερες, όχι όλες, εντάξει. Όχι όλες, αλλά οι περισσότερες έχετε ψυχολογικά προβλήματα. Είναι απλό. Είναι απλό. Μόνο και μόνο όπως οι προηγούμενοι. Οι άλλοι... Όπα, χτύπησα το μικρόφωνο. Καλά είναι. Καλά είναι. Οι άλλοι προηγούμενοι... Θεέ μου, πλάκα κάνω. Καλώς είναι. Παιδιά. Παιδιά. Μακριά. Περίμενε. Για να με ακούσει καλύτερα. Μακριά από κάτι τέτοιο. Κέζης. Είναι κάτι που δεν λένε. Είναι. Θέλεις εσύ να το μάθεις? Όχι. Έχεις κάνει ποτέ με ίδιο τύπο κάτι με φίλοι? Στίχημα. Ό,τι θα πει, ναι. Ναι. Έχεις πάσει. Πασάρι γκόμενο σε κολλητή. Έχει πασάρι. Τι? Έχει πασάρι γκόμενο σε κολλητή. Μπορεί, ναι, μπορεί. Ναι. Σε φάση είναι... Houston, we got a problem here. Καλώς πάρτον. Για να τον πάσαρα. Δεν ήτανε. Για να τον πάσαρα. Λοιπόν, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Μακριά από κάτι τέτοιο. Το έχω πει. Έχετε ψυχολογικά προβλήματα, κουμπέλα μου. Εντάξει, θα πρέπει να το φτιάξει αυτό. Αθλιώς, εγώ είχα προχωρήσει τη ζωή μου όμως. Λες και είναι κα... ναι ρε παιδί μου, εγώ προχωράω. Ακού την καρέκλα.
Εγώ προχωράω τη ζωή μου, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Αλλά εσύ θα μείνεις εκεί και θα σε πασάρω αριστερά και δεξιά στις φιλενάδες μου, γιατί έτσι, γιατί πιστεύω ότι το καλό, το καλό, το από πει καλό, κατάψιλα κατάλαβες. Κάρτα Pokémon. Που σημαίνει ότι δεν με είχε κρατήσει ο συγκεκριμένος, οπότε... Ανταλλάζω για εγώ για Χρήστο. Αρχικά έχεις απαντήσει ποτέ. Ναι. Και είσαι χαρούμενη. Ναι, γιατί πέρασε καλά. Άρα δεν το... Έχει απαντήσει ναι. Είσαι χαρούμενη, ναι. Ναι, γιατί πέρασα καλά. Μακριά από κάτι τέτοιο. Μην το ξαναπώ άλλη φορά, εντάξει. Δεν το μετάνιωσες. Καθόλου. Θα το ξανάκανες κιόλας. Ναι, εκτός σαν... Θα το ξανάκανε. Και ούτε το μετάνιωσε. Και θα το ξανάκανε. Φτύνω στο μικρόφωνο εδώ πέρα. Μία ερώτηση έχω. Ο μπαμπάς σου, κοπέλα μου, Δεσποινής, πώς σε λένε τέλος πάντων, εάν κάποια μέρα βλέπει αυτό το βίντεο από το πάνω, εντάξει, και βλέπει τι απαντάς, άκου την καρέκλα, δεν έκανε τίποτα. Α, έκανε. Και βλέπει τι απαντάς, έτσι, και λες, ναι, είμαι χαρούμενη που απάντησα το τι είναι σχέση μου και θα το ξανά έκανα γιατί πέρασα καλά. Επειδή το... από όλες τις πλευρές, είσαι χαρούμενη αυτό, και ο μπαμπάς σου καμαρώνει, Αχ, μου τρέχουν και οι μίξες αυτή τη στιγμή και δεν έχω όρεξη. Αν ήταν κάτι σοβαρό. Με τον ίδιο δεν ξανακάνεις κάτι. Ναι. Γιατί δεν κάνεις σχέση με αυτόν απλά τότε. Γιατί ο τύπος είναι ηλίθιος. Α, πάει. Αλλά πατάς... Αχ, Θεέ μου. Και αν είναι ηλίθιος, για ποιο λόγο του μίλησες από την πρώτη στιγμή. Γιατί αυτά τα σημάδια τα βλέπουμε. Εσύ που κοίταγες. Αν... Αν είναι ίσαμε αυτό... Ή αν είναι... Πού κοίταγες? Θα στα αγόρισε με αυτόν. Ναι, γιατί είναι ωραίος, αλλά μπαίνει όπου βρει. Είχες καιρό σχέση όταν το έκανε. Γκαμίκουλας. Όχι, ένα μήνα. Ένα μήνα σχέση και πρόλαβες να πατήσεις τον άλλον. Φαντάζομαι να κάνεις ένα χρόνο δεν θα γίνει, έτσι. Έχεις απατήσει ποτέ? Είμαι σίγουρος ότι σε ένα μήνα σχέση που είχε με το παιδί που το θεωρούσε ηλίθιο, κάτσε γιατί μου τρέχουν οι μίξεις. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτό το διάστημα, πόσο, 30 ημερών, δεν τον έχει απαντήσει μόνο μία φορά και δεν τον έχει απαντήσει μόνο το παιδί που ήταν ηλίθιος. Έχει απαντήσει και το παλικάρι που απάντησε τον ηλίθιο και το παιδί που απάντησε το παλικάρι που απάντησε τον ηλίθιο. Μακριά από κάτι τέτοιο. Ναι, έχω πατήσει. Ναι, έχω πατήσει. Stutter από την πρώτη στιγμή. Έχεις απαντήσει ποτέ? Ναι. Έχω πατήσει. Ήμουνα 3 μήνες με ένα παιδί. Του πουλαγα έρωτος του έκανα, ξέρεις, από εδώ από εκεί. Γιατί? Γιατί ήμουνα στη φάση που θέλα σχέση. Τώρα τι να σου πω. Με έχουν απατήσει φουλ. Είχα μια σχέση τέλος πάντων. Έβρισκα βρακιά στο σπίτι του από άλλες. Μου έλεγε. Είναι από το παρελθόν, ρε παιδί μου. Το έχω εδώ. Time traveler. Είναι από το παρελθόν, ρε παιδί μου. Έχει έρθει έτσι. Έτσι 3 χρόνια, μωρέ, το έχω ξεχάσει στο σπίτι. Είχα βρει σημειώματα, ολόκληρα γράμματα από πρώην του. Ρε φίλε, εσύ μόνο την τύψα δεν είχες βρει στο σπίτι, δηλαδή. Βασικά δεν ξέρει πολλά, αλλά για αρχή δεν ξέρει το ότι εγώ δέχτηκα να είμαι μαζί του 3 μήνες για να βλέπω περισσότερες φορές την αδερφή του. Τσεγκάστηκα. Περίμενε. Περίμενε, γιατί... Περίμενε. Άρα, είσαι λεσβία και έκανες 3 μήνες σχέση με ένα παιδί.
πουλώντας παραμύθια μόνο και μόνο να δεις την αδερφή του. Πρέπει να ανάψω ένα τσιγάρο γιατί δεν... Να μου πεις κάτι που δεν ξέρω πρώην. Δεν τον ήθελα. What? Ρε μάλε. Και συγγνώμη δε. Μακριά από κάτι τέτοιο. Μη θέλες. Τι στο... Γιατί δεν μιλάς. Δηλαδή συγγνώμη παιδί μου δεν. Συγγνώμη παλικάρι. Συγγνώμη αγόρι όπως μιλάς εσύ τέλος. Να μεταξύ τι είναι για αυτή πάλι. Τι βρίσκει ρε μαλάκα και ο πάνω όλες αυτές με τι. What the fuck. Μίξες. Γιατί δεν το έλεγες από την αρχή. Ναι. Χα. Γιατί μιλάς. Χα. Δεν τον ήθελα. Αλλά τον πουλάω παραμύθια έτσι. Να το πάω που και που. Γιατί η γυναίκα είμαι και πεινάω και το θέλω. Έτσι. Θα σου πω κάτι που δεν... Γελάει μου λέγε. Γελάει μου λέγε. Ήξαν όλοι μου οι πρώοι. Σε κάθε μου σχέση έμπαινα στο Facebook τους και έψαχνα γονείς, μάνα, πατέρα, γενικά τι φωτογραφίες ανεβάζανε. Οι γονείς τους. Ναι, οι γονείς τους και όλοι ανεβάζανε με τους πρώοι μου, παιδί μου, που ήταν πιο μικροί. Και έβλεπα πώς ήταν στα παιδικά τους χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα πολλά. Δεν έχω λόγια ρε παιδί μου όταν ακούω κάτι τέτοιο. Α, άκου, βιτσιόζα ρε παιδί μου. Άκου, έμπαινε στα σεφσιέλ και βλέπε. Λες πρώην, γενικά δεν είμαι σχέση, αλλά ψάχνω σχέση. Λοιπόν, κάτι που δεν ξέρει η πρώην μου για... Γιατί έχω την εντύπωση ότι... Κατάλαβες, ε? Και εσύ κατάλαβες ότι είναι λίγο... Sorry, δεν μπορούσα ρε φίλε, εντάξει. Συγγνώμη παιδί μου αν δεν είσαι, αλλά... Φωνή είναι αυτή. Από την αδερφή μου την πήρες. Αμένα ή για εκείνη. Τι εννοείς βρε μαλάκα.